Εσείς είστε λοιπόν οι Unboxholics. Unboxholics. Και ας ελπίσουμε ότι θα υπάρχει... Θα το πείτε σωστά το Unboxholics. Η πορεία ξεκίνησε το 2012. Είπαμε να ανοίξουμε ένα κανάλι στο YouTube, στο οποίο κανάλι θα ανοίγουμε προϊόντα τεχνολογίας. Από το 2012 μέχρι και σήμερα έχουμε κάνει mini σειρές, έχουμε κάνει vlogs, παύλα ντοκιμαντέρ. Και ως δίδυμη όμως αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει ένα επιπλέον, ένα περαιτέρω δέσιμο. Μαζί δεν κάνουμε και χώρια δεν μπορούμε. Ναι, αυτό ισχύει. Εγώ είμαι πολύ πιο εγωιστής από το Σάκη. Ο Σάκης μπορεί να πει πολλές φορές, δεν πειράζει, εντάξει, το κάνω. Αν επιμείνω εγώ, είμαι πολύ σκάω γάιδαρο. Πνευματικά μοιάζουμε πολύ, δηλαδή και καλλιτεχνικά μας αρέσουν τα ίδια πράγματα, σχεδόν οι ίδιες μουσικές. Ταινίες, σχεδόν μουσικές, όλα αυτά. Και βοηθάει πάρα πολύ και πάνω στη δουλειά μας. 33 χρονών είμαστε. Έχουμε κάνει και άλλες δουλειές στο παρελθόν. Εγώ έχω σπουδάσει επιχειρησιακή πληροφορική και έχω κάνει μεταπτυχιακό στο marketing ανθρωπίνων πόρων. Και ο κύριος εδώ πέρα είναι γραφίστας. Είναι... Πολύ μέσα. Πολύ μέσα και τα λοιπά. Έχουμε κολλήσει σίδερα. Εγώ έχω παίξει μπουζούκι σε πολύ... Χριστέ μου. Ναι. Μπουζούκι ο άνθρωπος που φοράει metal μέχρι το κόκαλο. Ένα διάστημα είχα ασχοληθεί αρκετά με το θέμα φωτογράφηση και βίντεο. Δύο παιδιά όμως που έχουν εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές επιλέγουν να μένουν σε μια μικρή επαρχιακή πόλη κάπου στην κεντρική Μακεδονία. Πρώτα απ' όλα η επαρχία είναι ευλογία. Προφανώς και υπάρχουν ελλείψεις, αλλά προτιμούμε να ζυγίζουμε τα πράγματα και να επιλέγουμε τελικά τον καλύτερο τρόπο ζωής. Για την Αριδαία είστε σημείο αναφοράς. Είμαστε και μάλιστα μας έχει βάλει και το Wikipedia, σημαντικά πρόσωπα της Αριδαίας. Μας τιμάει που εδώ ο κόσμος της περιοχής μας στηρίζει και ανταποδίδει όλο αυτό που προσπαθούμε και εμείς να δώσουμε στην περιοχή. Ξέρουμε όμως ότι και εσείς στηρίζετε κόσμο. Πολύ σημαντική για παράδειγμα ήταν η προσφορά σας στον Παναγιώτη Ραφαήλ. Μαζέψαμε 42.000 ευρώ σε 2 ώρες. Το ποσό συγκεντρώθηκε από το κοινό που παρακολουθούσε εκείνη τη βραδιά το live stream. Οπότε τα εύσημα πηγαίνουν στο κοινό των Unboxholics και όχι σε εμάς ακριβώς. Εμείς απλά το οργανώσαμε. Έχουμε κάνει και για το μάτι μια πολύ μεγάλη εκστρατεία τότε με τους πυρόπληκτους. Όταν δίνεις, κάνεις τον καλύτερο ύπνο που έχεις κάνει ποτέ. Έτσι πιστεύω εγώ. Το μαξιλάρι μου είναι πανάλαφρο εκείνη τη νύχτα. Παρακαλώ να μπουν τα κορίτσια μέσα. Γεια σας. Τι κάνετε, κορίτσια? Γεια σας. Καλά είστε? Και οι δύο έχετε δημιουργήσει τη δική σας οικογένεια. Έχω μια κόρη 8 ετών, τη Ραφαέλα. Έχω ένα αγοράκι 4 χρονών, τον Βασίλη. Και τώρα σε καμιά ώρα, περίπου, πρέπει να έρχεται και ο δεύτερος. Από τους δύο, ποιος είναι ο πιο χαζομπαμπάς? Θα έλεγα ο Σάκης με την έννοια, επειδή έχει λίγο κοριτσάκι, να δεις αυτό το πράγμα. Κοίτα, είναι. Να κρατάει μια κουκλίτσα ροζ και να πρόκληση. Λέει, κοίτα τι όμορφη είναι η κουκλίτσα. Μου φαίνεται λίγο πιο χαζομπαμπάς αυτό. Είναι πρόκληση να έχεις κόρη. Έχουμε πολύ cool γυναίκες, οι οποίες το στηρίζουν όλο αυτό, κάνουν υπομονή. Ειδικότερα και το θέμα αναγνωρισιμότητα χρειάζεται γι' αυτό τη δικιά του υπομονή. Ποια είναι αυτή που σε ακολούθησε? Ρε αγάπη μου, 200.000 άτομα ακολουθούν. Τις λες μικρές ηρωίδες της Αριδαίας εδώ ναι, πέρα. Ναι, είναι λίγο. Οι γονείς μας στην αρχή γελούσαν. Και τι είναι αυτά, έχεις δουλειές από εδώ, εκείνο το άλλο, ξέρεις, κλασικός γονιός, πατέρας κτλ. Αλλά μόλις είδε ότι μπορούμε να ζούμε χωρίς τη δικιά του υποστήριξη, τότε σοβάρεψε τα πράγματα. Έγιναν οι καλύτεροι και οι πιο φανατικοί ακόλουθοι των Unbox. Με παίρνει τηλέφωνο η μάνα μου, τι σου έγραψε εκείνος, ποιος ρε μάνα, 16.000 σχόλια έχει το βίντεο. Εκείνος που σου έγραψε εκείνο το πράγμα, γιατί σου το έγραψε ρε μάνα? Πού να ξέρω εγώ και... Πώς αισθάνεται, πιστεύετε? Πιστεύω... Φουσκώνουμε σαν κούρκες. Γαλοπούλες, πώς τις λέτε? Έχουμε ένα όνειρο να δώσουμε μια παραγωγή σε κινηματογραφική αίθουσα. Να τη δει ο κόσμος στον κινηματογράφο. Γιατί λατρεύουμε τον κινηματογράφο. Σκεφτόμουν όσο τους κοίταζα, τι είναι αυτό που σε κάνει να ξεχωρίζεις σε αυτές τις δουλειές. Δηλαδή, φαντάζομαι όλοι μια κάμερα απέναντί τους να τη βάλουν. Μπορούν και να σηκώσουν ένα βίντεο στο YouTube. Τσάμπα είναι. Αλλά πώς αυτά τα δύο παιδιά
φτάσανε σε ένα σημείο που πραγματικά έχουν εκατοντάδες χιλιάδες followers. Βάλανε κόσμο γιατί δείχνουν βίντεο που ενδιαφέρουν τον κόσμο. Πραγματικά. Δηλαδή η τεχνολογία όλους μας ενδιαφέρει. Και ιδιαίτερα όταν φέρουν κάτι καινούργιο και θέλουν να το συγκρίνουν. Μπορεί να υπάρχουν και άλλοι 100 που κάνουν το ίδιο. Γιατί στην Ελλάδα δεν υπάρχουν άλλοι 100. Είναι πολύ λίγοι. Όλα τα παιδιά είναι. Ναι. Όλο το YouTube της Ελλάδας έχει μόνο. Είναι πολύ λίγοι. Είναι πρώτη. Ξανασου λέει, ναι, όμως. Λέει. Αλλά γιατί σου λέει αυτό? Είναι πρώτη. Δεν πιστεύω πάντα ότι έχει να κάνει με τον πρώτο. Έχει να κάνει και με αυτό που κάνει ο καθένας. Έχει σημεία. Έχουν... Η εμπρηματικότητα είναι. Η εικόνα πάντως. Η αμεσότητα, ρε παιδιά. Τους βλέπεις πόσο άνετα και ωραία μιλάνε σε εμάς. Ναι. Που τώρα εντάξει, είναι μια κάμερα από ένα. Για ο σκηνοθέτης μας που εδώ πρέπει να ακούσουμε, λέει ότι έχουν και πολύ καλή εικόνα. Ναι. Έχουν φοβερά μηχανήματα. Ακούω κι άλλα. Έχεις να μου πει κι άλλα, σε παρακαλώ. Όχι, δεν μπορεί τώρα. Όντως, έχει δίκιο. Αυτά θέλει να συμπληρώσει ο Νίκος. Στο YouTube αυτό είναι μεγάλη μάστιγα που δεν μπορείς να δεις ένα βίντεο γιατί είναι κακοφωτισμένο. Έχει δίκιο που παρεμβαίνεις αυτό, αλλά νομίζω ότι είναι και η αμεσότητά τους και η ειλικρίνειά τους. Εμένα δηλαδή με πείθουν για όλα αυτά που είπανε. Λοιπόν, να δούμε τα νέα του